Νέα καταγγελία έρχεται στο φως για την Κιβωτό του Κόσμου υπό τη νέα διοίκηση τώρα πια και αφού είχε αποχωρήσει ο πατέρας Αντώνιος. Πριν από λίγα 24 ώρα, πατέρας ανήλικης που φιλοξενείται στη δομή του Κολονού κατέθεσε μήνυση για σωματικές βλάβες και πορνογραφία σε βάρος του παιδιού του. Πάμε στην Κατερίνα Ρίστα, η οποία έχει τις πληροφορίες. Ναι, Μαρά, η μήνυση λοιπόν έγινε την Παρασκευή. Μία μέρα πριν ο πατέρας είχε συναντήσει τη μικρή στη δομή του εις Κιβωτού στον Κολονό και σύμφωνα με τον ίδιο, η μικρή του είπε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι ενώ βρισκόταν σε δομή της Κιβωτού, στα Γιάννενα, την χτύπησε κοινωνική λειτουργός χωρίς να ξέρει το γιατί. Και δεύτερον, ενώ βρισκόταν στην δομή του Κολονού, στη δομή της Κιβωτού στον Κολονό, την ξεγύμνωσε ένα αγόρι, την τράβηξε φωτογραφίες και μετά άρχισαν όλοι να την κοροϊδεύουν. Πότε τοποθετούνται χρονικά αυτά τα γεγονότα? Αυτά τοποθετούνται με την νέα διοίκηση, μετά το 2000 δηλαδή 22, και μάλιστα το ένα περιστατικό φέρεται να έγινε πριν από λίγες ημέρες. Το δεύτερο περιστατικό με το ξεγύμνωμα του παιδιού. Τώρα, πληροφορίες μας από την Κιβωτό αναφέρουν πως πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον, με τον πατέρα να διεκδικεί πίσω τα παιδιά του με κάθε τρόπο. Και τα δύο παιδιά, θέλω να σου πω, ότι είναι στην Κιβωτό με εισαγγελική εντολή, Μάρα. Η Κιβωτός έχει ενημερώσει την εισαγγελία και υποστηρίζει πως δεν ισχύουν τα περιστατικά αυτά. Έχει αξία όμως να σου πω ότι μία μέρα πριν την καταγγελία του πατέρα ήταν σε εξέλιξη δικαστήριο για την επιμέλεια των δύο παιδιών. Δεν υπάρχει ακόμα κάποια απόφαση. Άρα οι καταγγελίες του παιδιού βρίσκονται στο στάδιο της διερεύνησης. Σε ευχαριστώ πολύ. Πριν από λίγο, ο πατέρας του κοριτσιού μίλησε αποκλειστικά στο Σταρ και την Κατερίνα Ρίστα, ζητώντας αλλίωση φωνής. Να τον ακούσουμε. Ανέφερε το κουρίτσι ότι η καλά είχε μια σχέση και ότι βγάλανε φωτογραφίες γυμνές, Σάββατα βόλια και την κοροϊδεύανε μετά. Και εγώ, εφόσον άκουσα αυτό το πράγμα στα σαλιά, ζήτησα εκεί πέρα τον υπεύθυνο και λέει ο υπεύθυνος, του βρήκα λέει τα κινητά, έδειξε λέει τις φωτογραφίες και πέτασε την κινητά λέει στα σκουπίδια. Το παιδί το χτυπήσανε στην κόνιστα. Τα παιδιά είναι λίγο πειρά και θέλουν να φύγουν από εκεί. Έχουν 20 μήνες. Είδαμε τα παιδιά μετά από 6 μήνες. Μίλησα εγώ με το κουρίτσι πρώτη φορά με ανοιχτή ακρόαση. Και με ρωτάει την παπά πότε θα θέλει να μας πάρει. Τη λέω: φτιάχνουμε κάτι χαρτιά, και θα θέλουμε να σας πάρουμε. Και πετάγεται την ενεργή του και λέει: δεν θα τα πάρεις ποτέ τα παιδιά.